Κατεβείτε στην αγορά, μιλήστε με τον κόσμο και πάρετε αποφάσεις. Αυτή είναι η λύση. Οι κριτικοί στενάζουν ακόμη και σήμερα, πρώτη εργάσιμη του έτους, μπροστά στα ταμεία τραπεζών και υπηρεσιών για να καλύψουν τις υποχρεώσεις του 2018 και τις νεότερες που φέρνει στο προσκήνιο η έλευση του νέου έτους για να είναι συνεπείς απέναντι στο κράτος. Τι να περιμένουμε τους πολιτικούς, τίποτα πολλά. Εμείς όχι, μας διώξαν, φύγαμε για καλύτερα. Τώρα τι να περιμένουμε, πολλά δεν έχουμε να περιμένουμε εμείς. Πώς βλέπετε την κάπως δύσκολο. Ένα κράτος που νιώθουν όμως ότι δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών του, όπως φαίνεται από τις απόψεις που καταγράφει ο φακός της Κρήτη TV. Η νέα χρονιά είναι χρονιά εκλογών αλλά και εξόδου από τα μνημόνια, δημιουργώντας προσδοκίες. Μας κλείσανε το δρόμο. Κάποτε λέγαμε έχουμε έναν δρόμο να φύγουμε, να πάμε στην πατρίδα μας τώρα. Πού ζείτε? Στη Γερμανία. Υποστηρίζουμε την Ελλάδα, ερχόμαστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, 2 και 3 φορές, να αφήσουμε κάποια λεφτά εδώ πέρα, να πάει καλύτερη Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω, δύσκολο. Στενοχωριόμαστε, αλλά και δεν να κάνουμε τίποτα. Αν οι μισθοί αυξηθούν λίγο, πιστεύω και εμάς η δουλειά μας να ανέβει. Πώς αλλιώς? Οι συντάξεις και όλα αυτά που έχουν μειωθεί στο μισό. Όχι για μεγάλες και ριζικές αλλαγές που δημιουργούν ευκαιρίες και συνθήκες ευημερίας, αλλά αυτονόητες που δεν θα έπρεπε να παραμένουν ζητούμενο στην Ελλάδα του 2019. Ελπίζω ο Άγιος Βασίλης να μας κάνει ευτυχέστερους ψηφοφόρους. Υγεία, ειρήνη και με τους βόρειους και με τους ανατολικούς και με όλους τους γειτονές μας. Ευτυχία στον καθένα και βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, γιατί ο κόσμος δυστυχώς περνάει δύσκολα. Όχι να κάθονται μέσα σε γυάλινα γραφεία και να γράφουν άρθρα και νόμους. Χρονιά συμφιλίωσης με την πραγματικότητα πρέπει να είναι το 2019, σύμφωνα με τον Σπύρο Δανέλη, που χαρακτηρίζει απαραίτητη τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, αναφερόμενος τόσο στο Σκοπιανό όσο και τις εντυνόμενες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Γενικά εύχομαι το 2019 να είναι μια χρονιά συμφιλίωσης όλων μας με την πραγματικότητα, με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Σταθεροί στις αρχές μας και στην εθνική μας συνείδηση, θα κάνουμε αυτό που μας επιβάλλει αυτή η συνείδηση. Ό,τι είναι χρήσιμο για το έθνος, για τη χώρα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, μόνο ο Πρωθυπουργός. Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα θέματα, εθνικά θέματα και πολύ σωστά είπατε και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το Σκοπιανό, αλλά πιστεύω ότι με σύνεση και πάνω απ' όλα όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε λύση σε τουλάχιστον στα εθνικά θέματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα το 2019. Έτος ελάφρυνσης των πολιτών από τα βάρη των μνημονίων χαρακτηρίζουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης το 2019, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Χρόνος ελάφρυνσης των βαρών των μνημονιακών χρόνων σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου. Έχω την εντύπωση ότι πήρε στροφή το ζήτημα, άρχισε πια και ελαφρύνονται τα εισοδήματα των ανθρώπων και πιστεύω ότι αν ανασηκώσουμε τα μανίκια μας και δουλέψουμε τους 9 μήνες που μένουν ακόμα, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι τις εκλογές του Οκτώβρη του 2019.